τον λογοτή, τον έντος σταυρόν τα σχήρας εκτείναντα και συντρίψαντα το κράτος του εχθρού. Άρωμα αποθυμία μας σκορπίζεται στις καριές. Ένα άρωμα από κέδρους και καστανιές που σιδοκαίνε στα τζάκια σε τυλίγη. Ένα μικρό χωριό στην καρδιά του Αγίου Όρους, η πρωτεύουσα, το Πρωτάτο. Παλιός Γαβριώτης μας πήγε για προσκύνημα εκεί που άρχισαν όλα στο Ιερό Βουνό. Στην αρχαιότερη μονή του Αγίου Όρους, στη Μεγίστη Λαύρα. Προσκυνήσαμε, ήπιαμε μια ρακή στο Αρχονταρίκι και μετά μια γρήγορη επίσκεψη σε μοναδικά κοιμήλια πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Δόξα το δείξαντι το φως. Κάπου ψηλά σε ένα κελί στις καριές, ο όρθρος είχε αρχίσει. Η αρχή της ημέρας, η ώρα της πρώτης δέησης, της πρώτης ευχαριστίας. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμεί που περιπατήσει τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής. Η σχέση ανάμεσα στη ζωή και στο χρόνο στο Άγιον Όρος είναι κάτι συνταρακτικό. Ο χρόνος δεν περνά φθήροντας, γιατί απλώς ο άνθρωπος περνά στο χρόνο που σώζει τον καιρό της μετάνοιας και ανακαινίζεται. Λάβετε φως. Νύχτα αναστάσιμη, γεμάτη ζωοποιά φώτα. Νύχτα πολύ βαθιά χαραγμένη στη μνήμη. Αναστάσω ο Ιησούς από του τάφου, ως προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιαν ζωήν και το μέγα έλεος. Όλα γονούνται στο χώρο και στο χρόνο. Όλα ακτινοβολούν και ταυτόχρονα γίνονται αόρατα. Χάνονται μέσα στις άγιες μορφές των τοιχογραφιών του Πανσέλινου, στο χρυσό φόντο του Θεοφάνη,
στην αγκαλιά της Παναγίας άξιον εστί. Είχαν περάσει 3 χρόνια από τότε που αρχίσαμε να ανεβαίνουμε στο Άγιον Όρος. Πόσες φορές είχαμε πάει δεν έχει σημασία. Αυτή τη φορά όμως ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Θα επιχειρούσαμε το προσκύνημα στην κορυφή του θρυλικού Άθωνα. Θερινή ησημερία. Λέγεται ότι κάποιοι τους είδαν και αμέσως τους έχασαν. Κάποιοι άλλοι τους είδαν και χάθηκαν μαζί τους. Ένας νέος υποτακτικός είδε έναν από αυτούς. Διηγήθηκε στο γέροντά του το γεγονός και ο γέροντας του είπε «Έπρεπε να τον ακολουθήσεις». Στο Άγιον Όρος υπάρχει μια παλιά άγραφη παράδοση που λέει ότι ζουν κοντά στην κορυφή του Άθωνα χειμώνα-καλοκαίρι, τρεφόμενοι από την ευχή, 12 μοναχοί, αόρατοι. Όταν ένας από αυτούς κοιμηθεί, άλλος τον αντικαθιστά και η δωδεκάδα μένει ακέραια πάντοτε, χωρίς να της λείπει κανείς. Ο τόπος με τα βότανα. Εδώ έρχονται οι μοναχοί αυτή την εποχή και μαζεύουν λογής-λογής βοτάνια γιατρικά. Η σκιά του Άθωνα κόντευε με την κορφή της να αγγίξει τη λίμνο, γράφοντας ισοσκελές τρίγωνο στη γαλήνια θάλασσα. Βρεθήκαμε στην κορυφή. Προσκυνήσαμε στο εκκλησάκι της μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Δόξα το δείξατε το φως. Τροφός ο Άθωνας, γίγας, εικόνα ζώσα αιώνια, όντως μυθικού.